Γεια σας παιδιά. Γιάννη, χαμηλώστο. Χαμηλώστο την τηλεοράση. Ένα λεπτό. Άντε Γιάννη. Χαμηλώστη. Γεια σας παιδιά. Βλέπετε ένα μαύρο στην οθόνη, απλά είναι εδώ ξεκίνημα. Και γεια σας παιδιά. Σήμερα είμαστε εδώ για να παίξουμε Minecraft ή Prince of Persia ή Age of Empires. Age of Empires, θα παίξουμε και κιόλας online. Και βέβαια θα παίξουμε Age of Empires. Να παίξουμε online. Όχι, τελικά. Άντε, θα παίξω Age of Empires, αλλά δεν θα ενωθώ με τον Γιάννη. Γίνεται. Δεν καταλάβεις, παραγός. Α, παιδιά, έναν λάθος του, έναν... κάτι που δεν έχει το OBS είναι ότι στο OBS δεν μπορείτε να βλέπετε τη φάτκα μου. Δεν ξέρω αν γίνεται το OBS. Το προσπάθησα. Α, το Age of Empires είναι το τρίτο. Νομίζω βγήκε και 4. Όπως σας είπα, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, αν θέλετε να σας κάνω το hack, πώς να κάνετε τα παιχνίδια, γιατί εγώ crack το κάνω αυτό το παιχνίδι. Θα φτιάξω καινούργιο γιατί έπαιξα. Πάμε με την Αγγλία. Εσύ πριν με κοινήσουν. Και πάμε να παίξουμε. Τι εννοείς με ποιον είναι. Με την χωρανίσου. Με τη Ρωσία. Και πάμε την Αγγλία. Φίλος μου θα είναι ο Ρώσος και ο Γάλλος, ο Ναπολέοντας. Θα είμαστε τρεις εναντίον τρεις. Δεν είναι χαμηλό στη φωνή του κομπιούτερ σου. Ναι. Εγώ θα είμαι το κόκκινο. Και πάμε να παίξουμε. Θα σας το εξηγώ το παιχνίδι καθώς παίζουμε. Εγώ είμαι παλιός παίχτης. Έπαιζα το 2. Το Age of Empires 2 και φτάσα και το 1. Στο 2 το ξέρω πιο καλά από το 3 και το 1. Με το 2 έπαιξα πολλές φορές. Αυτά. Το 3 πρέπει να είναι η 10η φορά που θα παίξω. Περίσσε το μόνο γιατί πάθω σκέλη. Ε, τρεις φαίνεται. Πρέπει να στείλω. Εδώ είναι τα τρόφιμα μου που δείχνω με το βέλος. Δηλαδή, είτε... Βασικά... Ο σκόπος του παιχνιδιού είναι να... Εσύ και η χώρα σου, να... Εσύ και οι φίλες σου... Φίλες. Όχι φίλες. Οι χώρες που σε βοηθούν, να νικήσετε με τους αντίπαλους. Θα παίξω και από τα δύο παιχνιδιά θα παίξω και Goat Simulator. Γι' αυτόν, γιατί κανονικά ήταν να παίξω Gold Simulator, αλλά να παίξω μισό και μισό. Την παρτίδα μπορεί να μην την τελειώσω όλη, γιατί μπορεί να μου φάει και 10 και 2-3 ώρες. Γι' αυτόν δεν μπορώ να γράφω 2-3 ώρες. Και εδώ είναι η αγορά μας. Αυτά εδώ είναι η εποχή που είμαι. Είμαι στο Colonial... Colonial Age. Πολωνία.
Τέλος πάντων, εγώ ήθελα, είχα, ήθελα να παίξω το 2, αλλά δεν το έχω πάρει. Ήθελα να παίξω το 2, αλλά δεν το έχω πάρει στο λάπτοπ μου. Να το κατεβάσω. Πού να σας κάνω το βίντεο για να σας πω σε να κάνω τα παιχνίδια. Πού να κατεβάσω τα παιχνίδια. Το παράδειγμα μας ήταν το Age of Empires 2. Ας πούμε, πατώδαμε άμα έχω πελάτες που, όχι, που πατώμε, άμα εδώ, τώρα που θα μας εμφανίσει θα σας πω. Εδώ κόβουν ξύλο. Εδώ πέρα σκότωσαν τα ζώα και βασικά κάνεις και στρατό. Όμως σιγά σιγά θα δείτε. Θα παίξω τη μισή παρτίδα. Για να μην αδικήσω κανέναν. Γιατί κάποιοι στείλαν, έτω, αυτό που σας έλεγα, όταν είναι τεμπέλης, δηλαδή δεν κάνει δουλειά, το πατάω και μου το δείχνει εκείνο που δεν δουλεύει. Και του εφαρμόζω εγώ μια δουλειά. Έτω, πυροβόλησε την γαλοπούλα. Και τώρα πρέπει να την πάρει. Εδώ είναι το φαγητό, ας πούμε τώρα που θα πάρει τη γαλοπούλα, θα τα αποθηκεύσω εδώ. Το ξύλο που κόβουν είναι εδώ και το χρυσάφι πρέπει να πας εδώ, ας πούμε. Τώρα θα το κάνω σε λίγο που θα κάνω στρατό. Για να κάνουμε στρατό είναι αυτά εδώ, 1, 2, 3. Έτσι, ας πούμε αυτό είναι για όπλα. Θα το χτίσω και θα κάνω λίγο στρατιώτες για να δείτε. Α, βρήκα. Θα πάρουμε πέτρα. Πέτρα είναι το χρυσάφι. Στο Age of Empires 2 είχε και χρυσάφι, είχε και πέτρα. Συγγνώμη. Ας πούμε, δεν έχω υλικά για να, δεν έχω, ναι δεν έχω υλικά, δηλαδή αυτό το παιχνίδι με υλικά κάνει στον παίκτη. Ας πούμε ζητά, θέλει 50 φαγητό, 20 ξύλο. Ας πούμε, έρχονται στρατιώτες, δηλαδή τους δίνω φαγητό, το ξύλο μπορεί να το χρησιμοποιούν για βάσινος όπλα και το χρυσάφι για να κάνουν τις στολές στα όπλα. Επειδή ξύλο δεν μου ζητά. Ξύλο μπορεί να μου ζητήσει. Α, εδώ πηγαίνω, πατώ αυτή την περιοχή και είναι η χώρα μου. Η Αγγλία για παράδειγμα που έχω εγώ. Και όταν ας πούμε έχω 1, έχω 2, έχω 3 από εκεί, μπορώ να ψωνίσω. Ούτε άλλο εγώ μπορώ να κάνω. Θα σκότωσα και άλλα ζώα. Αυτά... Χαλάσω ένα ζώο, θα ανοίξω όλο. Τι? Θα ανοίξω όλο το χάρτη. Όχι, θα το παίξω με δυσκολία.